Καλώς ήρθατε στο podcast μας. Σήμερα α, θα μιλήσουμε για, για τα FPV drones και ε, τις τακτικές καθώς και τα αντίμετρα που αφορούν τη σύγχρονη χρήση τους στο πεδίο της μάχης. Ναι, ναι, πραγματικά ένα θέμα που έχει κατακλείσει την τεχνολογία της ασφάλειας και τακτικές επιχειρήσεις σήμερα. Mm -hmm. Ακριβώς. Ε, έχουμε εδώ έναν οδηγό επιβίωσης ε, που έχει συνταχθεί από τον Αλέξανδρο Καρυπίδη, MSC Web Intelligence ο οποίος ε, περιγράφει πώς οι FPV drones, δηλαδή εκείνα τα First Person View drones, μεταμορφώνουν τις επιχειρήσεις στο μοντέρνο πεδίο μάχης. Ναι. Μπορείς να μας εξηγήσεις τι κάνουν αυτά τα FPV drones. Βέβαια, είναι ε, ε, ειδικά σχεδιασμένα για επιτήρηση, αναγνώριση και στοχευμένες επιθέσεις. Με την άμεση μετάδοση βίντεο μέσω κάμερας, ο χειριστής βλέπει ε, ακριβώς ό,τι βλέπει το drone, κάνοντας την εκτέλεση των αποστολών πολύ ακριβή. Α, ναι. Συνεπώ, τη δυνατότητα first person view, αυτό α, δίνει πλεονεκτήματα που δεν υπήρχαν στα παλαιότερα παραδοσιακά drones, έτσι δεν είναι. Ακριβώ. Mm -hmm. Γιατί α, παλιότερα οι χειριστές απλά έβλεπαν από το έδαφο, ενώ τώρα, με αυτό το σύστημα, οι επιθέσει γίνονται πολύ πιο στοχευμένε και ρεαλιστικέ. Επίση, λέει το υλικό πω τα FPV drones. Μπορούν να μεταφέρουν φορτία πολλαπλάσια από το βάρος τους και να πετούν με ταχύτητες έω 120 km/h, σωστά. Ναι, ναι, σωστά. Είναι ε, σχεδιασμένα ώστε να είναι ε, ε, εξαιρετικά ευέλικτα και γρήγορα. Για παράδειγμα, αυτά τα drones επηρεάζουν μέχρι και το 70% των απολειών στα στρατεύματα. Μια παραλλαγή που έχει τελείω ξαναγράψει τα δεδομένα του Μοντέρνου Πολέμου. Mm -hmm. Εντυπωσιακά πράγματα. Τώρα, μιλάμε για στρατιωτικέ εφαρμογέ. Ποιε είναι μερικέ από τι κυριότερε τακτικέ που περιγράφει ο οδηγό. Εντάξει, λοιπόν, έχουμε πολλέ τακτικέ. Για παράδειγμα, η κλασική τακτική, όπου ένα χειριστή FPV uh, εντοπίζει στόχο μέσω ενό αναγνωριστικού UAV και uh, το εξουδετερώνει με στοχευμένη ναι, επίθεση. Ναι, ακριβώ. Υπάρχουν επίση uh, οι τακτικέ ελεύθερου κυνηγού και σμήνου, οι οποίε uh, περιλαμβάνουν τη χρήση ομάδων drones για επιθέσει συντονισμένα και uh, γρήγορε. Σωστά. Είναι σαν να ε, έχεις μια ομάδα ειδικών που συντονίζονται ε, για να καταστρέψουν πολλαπλούς στόχους. Και ακόμα πιο ε, περίπλοκες τακτικές είναι ε, η τακτική της ενέδρας, όπου το drone τοποθετείται κρυφά και ε, mm. παρακολουθεί με να φτάσει Φαίνεται ότι η στρατηγική η εδώ είναι λήψη επίθεση. του εκπληκτικού στοιχείου πλέον εκτήματος. Θα ήθελα όμως να θέσω μια ερώτηση. Δεν νομίζεις... Ε, ότι ορισμένες από αυτές τις τακτικές ενδέχεται να είναι υπερβολικά επικίνδυνες λόγω της χαμηλής διάρκειας πτήσης των drones. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Η διάρκεια πτήσης είναι περιπτικά α, μετά από 7-10 λεπτά που καθιστά την επιχείρηση α, βραχυπρόθεσμη. Ωστόσο, το πλεονέκτημα είναι ότι α, λόγω της γρήγορης ταχύτητας και της ακρίβειας της επίθεσης μπορείς να α, επιτύχεις το στόχο πριν και προκύψει κάποιο πρόβλημα. Ναι, αυτό είναι λογικό. Επίση, ο οδηγό αναφέρεται και σε πιο σύνθετες τακτικέ, όπω η διπλή πρόσκρουση και ο συνδυαστικό χτύπημα, όπου μαζί χρησιμοποιούνται διάφορα είδη UAV για την επίθεση. Σωστά. Mm -hmm. Είναι σαν να. Uh, συνδυάζει τα πλεονεκτήματα κάθε συστήματο. Ένα π.χ. το πρώτο drone εξουδετερώνει πρώτα το στόχο, και αμέσω μετά, ένα δεύτερο έρχεται να ρίξει πυρομαχικά για να ενισχύσει την επίθεση. Είναι μια πραγματικά. Uh, coordinated, uh, στρατηγική συνάθρηση των δυνατοτήτων. Πέραν από τις επιθέσεις, ο οδηγός αναλύει και μέτρα αντιμετώπισης αυτών των drones. Τι μπορείς να μας πεις για τα αντίμετρα? Βλέπεις, Ιμ, τα αντίμετρα είναι δύο βασικές κατηγορίες. Ενεργητικά και παθητικά. Τα ενεργητικά περιλαμβάνουν μέτρα όπως η ηλεκτρονική καταστολή των σημάτων των FPV drones, χρήση ραδιοσυχνοτήτων για παρεμβολή και... Uh, Φυσική καταστροφή των drones με οπλοστάσια κοντινή εμβέλεια. Ναι, ακριβώ. Και από την άλλη πλευρά, τα παθητικά αντίμετρα, όπω ε, οι ενισχυμένε οχυρώσει και η χρήση καμουφλάζ, είναι εξίσου σημαντικά, δεν είναι. Ακριβώ. Είναι ε, σαν να ε, δημιουργεί φυσικά φράγματα και ε, παραπλανητικά μέτρα, ώστε ο εχθρό να μην μπορεί να εντοπίσει εύκολα τη θέση σου. Σκέψου το σαν ότι κυρίω κατασκευάζει ψεύτικε θέσει, ώστε ο στόχο να μπερδευτεί. Ναι, ναι, πολύ έξυπνα. Κάτι που μου αρέσει ε, στην ανάλυση είναι ο συνδυασμό between τη τακτική επίθεση και τη άμυνα, όπου μάλιστα αναφέρονται και συστημάτων που επεκτείνουν την εμβέλεια των FPV drones, όπω τα μητρικά UAV. Σωστά. Mm -hmm. Τα μητρικά drones λειτουργούν ω ε, επαναλήπτε σήματο και μπορούν να μεταφέρουν 2 ή 3 FPV drones, επεκτείνοντα την επιχειρησιακή εμβέλεια έω και 70 χιλιόμετρα ανάλογα με το σύστημα. Είναι ε, μια πραγματικά δυναμική προσέγγιση που αλλάζει τα δεδομένα του παιχνιδιού. Σημαντικό στοιχείο είναι τα υλικά και τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στα FPV drones. Το πλαίσιο, οι κινητήρες, οι έλικες, ακόμα και η εκπομπή βίντεο. Κάθε στοιχείο παίζει ρόλο στην αποτελεσματικότητα και την εύκαμπτη λειτουργία τους. Ακριβώς. Και το εγχειρίδιο αναφέρει λεπτομερώς, ε, για παράδειγμα, ότι το πλαίσιο κατασκευάζεται από ανθρακονήματα ώστε το drone να έχει uh, ελαφρύ αλλά ανθεκτικό σκελετό. Ο έλεγχος της πτήσης γίνεται με uh, ειδικά συστήματα όπως ο flight controller και οι electronic speed controllers τα οποία είναι κρίσιμα για την ομαλή λειτουργία. Mm -hmm, πράγματι. Πρόκειται για ένα πλήρες σύστημα, όπου κάθε μικρό κομμάτι είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει ορθώς το συνολικό σύστημα. Και φυσικά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τα πρακτικά μέτρα αντιμετώπισης όταν ανοιχνεύεται ένα drone. Ο παρέχει. Uh, Οδηγίε για γρήγορε κινήσει, τη χρήση φυσικών καλυμάτων, ακόμα και παρεμβάσει όπω αυτόματη πυρπόληση του drone σε περίπτωση αποσυναρμολόγησής του. Ναι, ακριβώ. Είναι σαφέ πω ε, αυτή η τεχνολογία δεν είναι απλώ για επιθετικέ επιχειρήσει. Χρησιμοποιείται επίση και για ψυχολογικέ επιχειρήσει όπω η μετάδοση ηχητικών μηνυμάτων ή ακόμη και η εκτόξευση φυλαδίων για ε, παραπληροφόρηση του εχθρού. Ναι, ναι. Υπάρχει ένα ψυχολογικό κομμάτι που είναι α, εξίσου σημαντικό. Η ικανότητα διασπορά ενημερωτικού υλικού από drones μπορεί να αποδυναμώσει το ηθικό του εχθρικού προσωπικού, ένα είδο ηλεκτρονική ψυχολογική mm -hmm, πολέμου. Σύμφωνο. Συνολικά, λοιπόν, αυτή η εξέλιξη στην τεχνολογία των μη επανδρομένων αεροσκαφών φέρνει μαζί τη όχι μόνο ε, νέε δυνατότητε, αλλά και ε, νέε προκλήσει όσον αφορά τα αντίμετρα και την ασφάλεια. Ακριβώ εν τέλει, όλο το σύστημα είναι μια συνεχή τεχνολογική κούρσα με μια συνεχή τάση για α, βελτίωση τόσο στην επιθετική όσο και στην αμυντική πλευρά. Και σωστά, κάθε στρατιώτη σήμερα πρέπει να είναι ενημερωμένο για αυτή την καινοτομία, καθώ οι μελλοντικέ επιχειρήσει θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από αυτέ τι τεχνολογίε. Ναι, ένα ακόμη σημείο που θέλω να αναφερθώ μάλιστα. Είναι οι πρακτικέ οδηγίε για την συμπεριφορά όταν ανοιχνεύεται ένα FPV drone. Η ανάγκη για γρήγορη αντίδραση, την κίνηση μακριά από το σημείο και την προσοχή στι λεπτομέρειε, όπω ο ήχο του drone, είναι κρίσιμα. Σωστά. Ε, είναι σαν να πρέπει να είσαι πάντα σε γρήγορση. Ένα μικρό λάθο, όπω το να μείνει ακίνητο ή να καθυστερήσει, μπορεί να είναι καταστροφικό. Η ταχύτητα, η ελιγμοσύνη και ο. Ε, Σωστό συντονισμό μεταξύ των συναδελφών είναι το κλειδί. Ναι, κάτι που δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Μόμο, βλέπω ότι ο οδηγό περιέχει και έναν τελικό συμπέρασμα. Ο ανταγωνισμό στο πεδίο μάχη έχει μόλι αρχίσει και η χρήση αυτών των τεχνολογιών θα απαιτήσει εξειδικευμένη εκπαίδευση και συνεχής επενδύσει στην έρευνα και ανάπτυξη. Ακριβώ. Mm -hmm. Το μέλλον στο πεδίο τη μάχη είναι α, εξαιρετικά ψηφιοποιημένο και εστιασμένο στην τεχνολογία. Είτε πρόκειται για την επίθεση είτε για την άμυνα, τα FPV drones και τα σχετικά του συστήματα είναι εδώ για να μείνουν και α, πρέπει όλοι μας να προσαρμοστούμε στις νέες αυτές απαιτήσει. Συνοψίζοντα, αυτό που παίρνουμε από αυτόν τον οδηγό είναι ένα πλήρη οδηγός οδηγό επιβίωση στη σύγχρονη τεχνολογία των drones. Μια συνεχή κούρσα ανάμεσα στην ανάπτυξή του και τα αντίμετρα. Ακριβώ, ναι. Και θυμηθείτε, α, είτε είστε χειριστή είτε απλό παρατηρητή στο πεδίο τη μάχη, η σωστή ενημέρωση και η συνεχής εκπαίδευση είναι ο μόνος τρόπος να παραμένετε ασφαλείς. Mm, συμφωνώ απόλυτα. Καλά, αυτό ήταν ένα πολύ εντυπωσιακό ταξίδι στον κόσμο των FPV drones και των τακτικών τους. Σας ευχαριστώ για τη λεπτομερή ανάλυση. Ευχαριστώ και εγώ και όσο και αν είναι περίπλοκο το θέμα, ελπίζω ότι καταφέραμε να το κάνουμε κατανοητό με λίγο ε, πάθος και ε, ενθουσιασμό, μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά και ε, προστατευμένοι. Ναι, να προσέχετε και να παραμένετε πάντα ενημερωμένοι. Τα λέμε σύντομα.